θέματα αυγής, 14 Σεπτέμβρη 2013. Προσπαθώ να βρω μια λέξη που να εκφράζει τα συναισθήματά μου. Μια λέξη. Και η λέξη αυτή είναι προσβολή. Προσβολή όταν ακούω τον Πρωθυπουργό να λέει ότι τα μεγαλύτερα λάθη δεν έγιναν από εκείνους που κυβέρνησαν, αλλά όσους δεν κυβέρνησαν. Προσβολή όταν σε ένα βράδυ κατεβάζουν το διακόπτη της δημόσιας τηλεόρασης και για τις εβδομάδες δεν εκτελείται η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας. Στέλνοντας το μήνυμα σε μια κοινωνία που βράζει ότι οι δικαστικές αποφάσεις εκτελούνται μόνο όταν μας συμφέρουν. Προσβολή όταν η απόλυση των εργαζόμενων της ΕΡΤ τους στέλνεται σε φωτοτυπία, χωρίς καν τη σφραγίδα του κράτους. Προσβολή όταν ένας άνθρωπος κρατείται χωρίς δίκη πάνω από 30 μήνες, ευτελίζοντας σύνταγμα και νόμο. Yannis Sigas, Greek contemporary poet. Breathing exercises. I turn my soul upside down, and I saw how stones grow with a little bit of light. Luck hardens and happens, so that birds can rise high and then the sun unwinds them. Try to breathe normally in blue out blue. In one breath, everything happens again. Stones, I was saying, everything that comes to you is like a razor. And if you want it even deeper, in blue, out blue, keep it up. This world is the most compassionate form of never. Never was sweating so bloody. Simple maths. Reaching the 4th kilometers of silence, I dropped the nails I had forgotten the sun. Since then, I've been going around with a great zero under my arm. To start with, it was an ordinary sleeping bag. You know, you get in, which means you start dreaming. Now it is a huge boarding school for the psychologically inflammable. Since all this happened with zero, imagine what might occur with one. Τραβέρζω στην κρίση συνέχεια. Η λιτότητα στην κοινωνία φέρνει λιτότητα στην δημοκρατία. Μπορεί να φαίνεται σαν ακόμα μια ελληνική ιδιαιτερότητα, αλλά δεν είναι. Από την αρχή των μνημονίων, η λογική των ελληνικών κυβερνήσεων ήταν πάμε με τον άνεμο και κερδίζοντας χρόνο. Η στρατηγική αποδείχθηκε καταστροφική. Κανένας καπετάνιος στον καιρό δεν πάει τρίμα. Πάει αργά, δοξά, κόντρα στον καιρό. Διότι ο καιρός εισπνεί. Αυτό είναι το τραβέρσο. Η θέση του πλοίου κατά την οποία πλέει με μειωμένη ταχύτητα, καθώς δέχεται τον άνεμο ή το κύμα μπροστά δοξά. Το τραβέρσο μπορεί να σώσει. Όχι σίγουρα, αλλά πιθανώς. Χωρίς τραβέρσο όμως, πνιγόμαστε με βεβαιότητα. Κάποιοι ήδη έχουν πνιγεί, όπως εδώ. Thank you.
prophecy that enjoys its foam. You there, give me my voice, even then that I have nothing to eat. Because the back and forth of bodies is beautiful, from singular to plural and back. The bridging of breath is beautiful, shaky or solid, and it is immaterial, doubly beautiful in its immateriality. Flowers are a beautiful riddle, but the time will come with astringent seconds to ruin vision and turn it into Siberia. This applies to those who travel towards summer. The rest of us will blow it in some other way. One day, someone will find a loose stitch of heaven and pull it. And all the bicycles of the angels will fall. All of them, I mean it. Η επιτυχημένη αποτυχία του Παρνού Ηλιάου του βήμα της Κυριακής 30 Απριλίου 2012 είναι παραπλανητικό να σκεπτόμαστε το ελληνικό πρόβλημα με όρους success story ή αποτυχίες. Η αναμόρφωση της χώρας έχει συντελεστεί σε μεγάλο βαθμό. Άλλαξε δραματικά η σχέση πολίτη, κράτους, κοινωνίας, οικονομίας. Διαλύθηκε η δημόσια υγεία. Η εργασία και οι εργασιακές συνθήκες χρονιοτοποιήθηκαν. Ανάμνηση κοινωνικές ασφαλίσεις. Τα εγκλήματα κοινωνικής πρόνοιας παραχωρούνται στη φιλανθρωπία. Από την κοινοβουλευτική δημοκρατία μένει το όνομα. Η χώρα κυβερνιέται με διατάγματα νομοθετικού περιεχομένου. Μεγάλες αποφάσεις περνούν εκτός κοινοβουλίου. Αυτό το πλάσμα χώρας δεν έγινε έτσι λόγω της κρίσης, αλλά μέσω της κρίσης. Θάλασσες φτωχών, νησίδες πλούτου και επίδειξης, αυταρχικό πλαίσιο, πολιτισμικός κατακαιρματισμός, το τέλος της Ευρώπης των πολιτών. Αυτές είναι οι πραγματικότητες πίσω από τις λέξεις όπως έλλειψη ανταγωνιστικότητας και κυρίως διαθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Μια γιγαντιαία αναδιανομή πλούτου, φυσικών πόρων, ισχύως, κύρους, συμβολικού κεφαλαίου. Η βίαιη μεταβολή της κοινωνίας είναι τελέστη. Αυτή θα πρέπει να είναι η αφετηρία οποιοδήποτε πολιτικού σχεδίου. Το ζήτημα είναι το σχέδιο μιας εναλλακτικής πορείας. Όχι με όρους αποκαλυπτικής καταστροφής. Όχι με όρους τελικής μάχης. Ούτε μοιραίου ατυχήματος. Όχι πως η ομαλή πορεία είναι διασφαλισμένη, ούτε ότι οι ρήξεις αποκλείονται. Αλλά ένα σχέδιο αναδημιουργίας της χώρας δεν μπορεί να βασιστεί σε αυτά. Πρέπει να μπορεί να αφομοιώνει τα αιτήματα που εκφράζουν οι πλατείες και τα κινήματα για τον δημοκρατισμό και τη διαφάνεια των αποφάσεων. Αλλά δεν μπορεί να εγκαταλείπει την πολιτική σε αυτά. Χρειάζεται ένα μεταρρυθμιστικό σχέδιο, όχι επειδή η λέξη μεταρρύθμιση κατά τη ομολογία πίστης, αλλά επειδή η χώρα δεν μπορεί να βαδίσει ούτε στις παλιές τροχές, ούτε στις καινούργιες μνημονιακές τροχές. A poem from the vagrancy of blood. I'm impatient for the Antarctic to become an epidemic of sight. For the underground bread to be shared at last, according to each one's faith in the miracle. Miracle to be able to laugh while holding your boredom, a black swan in your arms. Miracle simply to laugh. I know I didn't provoke any brutality of the sort you will adore. I just bare my teeth at the vertigo that plugs the butterflies. I open holes in faith and shove my sadness in like a piece of clothing. Memory doesn't know how to use its scissors, but time won't bleed again, which is why I don't sculpt the dream. I accept it like a greedy branch in my throat, dumbly throwing away my water. What fucker promised me to the moon and I become the gate that opens unto slaughter?
to fight your elements with poetry. That's what devastation means. Inside confuses its roots. I see the world as a paralyzed umbrella, and if it opens, I can go to hell. The light can be faced anymore without gloves. How can I seal my speech now that it's sprouting genital grass? Slowly, slowly, slowly we resemble stones. The end is already known. You. Me. And the rose. Beauty annexed to the name.